καλύτερος τρόπος παραγγελίας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Κυπριακό σίγουρα είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί εδώ και 45 χρόνια την Κύπρο και το λαό το Κυπριακό. Όμως η υγεία, αυτό το αγαθό, το υπέρτατο αγαθό, θεωρώ ότι είναι στην καθημερινή έγνοια και του τελευταίου πολίτη. Σήμερα λοιπόν εμείς θα δούμε θέματα υγείας, θα δούμε το ΓΕΣΥ, το οποίο σίγουρα ήρθε για να μείνει. Το ΓΕΣΥ το οποίο όσα εμπόδια και αν βρει στο δρόμο του δεν υπάρχει, δεν έχει επιστροφή. Θα το δούμε με πολύ καλή παρέα και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα που αυτή τη μέρα παραμονή των Χριστουγέννων μου κάνουν την τιμή να είναι στην εκπομπή μας. Είναι η Σάβη Ορφανίδη, βουλευτή του Συναγερμού. Καλημέρα κύριε Ορφανίδη. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στα κόκκινα και εμείς... βέβαια, το χρώμα των Χριστουγέννων. Είπαμε να πούμε λίγο στο νιάτικο κλίμα της εποχής. Ο Νίκος ο Κέντρος, συνάδελφός μου καλός, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο οποίος δεν ήρθε με κόκκινα σήμερα όμως. Ήρθαμε μπλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Και ο φίλος αγαπητός, ο Μιχάλης Δαμιανός, αντιπρόεδρος του ΔΥΚΟ. Καλημέρα, Μιχάλη. Παίζει στο Ντεμί. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, το ΓΕΣΥ είναι στο προσκήνιο 6 μήνες ζωής με τεμποδίων πολλά ζητήματα. Κάποια άλλα έχουν πάρει το δρόμο τους, κάποια άλλα είναι υποσυζήτηση. Στη Βουλή έγινε μια συνάντηση των αρχικών κομμάτων σε μια ανασκόπηση. Εσείς προχθές, κυρία Ορφανίδη, είδατε τον Υπουργό της Υγείας. Χθες το πρωί. Χθες το πρωί. Ο Υπουργός ο ίδιος λέει ότι χρειάζεται υπομονή όσον αφορά το θέμα της αυτονόμησης. Εκεί είναι και το μεγαλύτερο αγκάθι, πιστεύω, στα νοσηλευτήριά μας. Υπάρχει μια καλή εξέλιξη με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, μια πρόταση του ΟΑΗ που φαίνεται ότι θα πιάσει τόπο. Ήθελα έτσι να δούμε λίγο το θέμα για εσύ από τη δική σας σκοπιά. Να πω ότι ήμουν παρούσα και στην σύσκεψη που έχει γίνει στη Βουλή υπό την προεδρία του Πρόεδρου της Βουλής ως νέο μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και παρακολούθησα έτσι τις θέσεις όλων των άμεσα εμπλεκόμενων, αλλά βεβαίως και πολύ προσεκτικά και τον τρόπο προσέγγισης του Υπουργού. Και χθες είχα και την ευκαιρία με προσωπική μου πρωτοβουλία να μιλήσω με τον Υπουργό ακριβώς για αυτό το θέμα. Θα το λέω πάντοτε. Νομίζω συμφωνώ με όλοι εδώ ότι το ΓΕΣΥ ήρθε για να μείνει. Είναι καταδικασμένο να επιτύχει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι να βγεις έξω να μιλήσεις με τον κόσμο, στην πλειοψηφία του θα πει θετικά. Θα πει ότι για πρώτη φορά νιώθει ότι έχει την ευκαιρία να επιλέξει και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα αυτό που επιθυμεί, το γιατρό που επιθυμεί και να εξυπηρετηθεί με πολύ πολύ πιο λίγα χρήματα, συμβολικών ποσών θα έλεγα. Φυσικά όμως παρατάφτω όπως σε κάθε έτσι μεταρρύθμιση στον τόπο μας και ιδιαίτερα σε αυτήν τη μεγάλη μεταρρύθμιση που είναι και η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση θεωρώ των Κυπρίων πολιτών, υπήρξαν προβλήματα τα οποία βεβαίως όμως αντιμετωπίζονται. Να μην ξεχνούμε ότι η αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων ξεκίνησε την ίδια περίοδο μαζί με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Δηλαδή δεν ήταν ξεχωριστά και πήγαμε πρώτα και κάναμε την αυτονόμηση, οπότε καθυστερήσαμε με την αυτονόμηση και τώρα έχουμε λίγο θέμα με το ΓΕΣΥ. Ξεκινήσαν παράλληλα. Γι' αυτό και πρέπει να δώσουμε και άλλο χρόνο και σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια μου για την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων για να γίνει σωστά. Γιατί λέμε πάντοτε, αγαπητέ Ανδρέα, και το ακούσαν πολλές φορές και οι τηλεθεατές, ότι ο μεγαλύτερος παράγοντας επιτυχίας είναι τα κρατικά νοσηλευτήρια. Είναι η αυτονόμησή τους, είναι να δουλέψουν σωστά μέσα σε έναν ανταγωνιστικό περιβάλλον που σε 6 μήνες θα μπουν, γιατί μπαίνουμε στη δεύτερη φάση, την ενδονοσοκομιακή του ΓΕΣΥ. Και πρέπει να υπάρχει. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτό, είναι το πιο δύσκολο. Πολύ δύσκολο κομμάτι, αλλά θεωρώ ότι έχουν γίνει όλα τα βήματα για να ετοιμαστούμε και να προετοιμαστούμε σωστά. Κλείνει από ό,τι αντιλαμβάνουμε, όπως είπες και εσύ, η συμφωνία μεταξύ του ΟΑΗ και του ΠΑΣΥ. Θέλω όμως να πω, για να σταθώ έτσι στα κρατικά νοσηλευτήρια που γίνεται μεγάλος δώρος τελευταίος, και να πω το εξής. Από το 2016 που βγήκαμε από το μνημόνιο και έχουμε πρώτη δυνατότητα την δημοσιονομική, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Έχουν αναβαθμιστεί κλίμακες εντός των κρατικών μας νοσηλευτηρίων, έχουν σταματήσει
απειλήσει από κοπές στους μισθούς και των γιατρών και των νοσηλευτών. Έχουν δοθεί κονδύλια για την αναβάθμιση, τη κτηριακή αναβάθμιση, αλλά και υπάρχει και 24 εκατομμύρια κονδύλια και για το 2019 αλλά και το 2020 για ιατροτεχνολογικών εξοπλισμών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι χρειάζεται. Και όσον αφορά και για το θέμα της υποστελέχωσης, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν προβλήματα και εκεί, αλλά είναι σε συγκεκριμένους τομείς που πιο πολύ αφορά θέματα πρώτων βοηθειών στη Λεμεσόν και στην Πάφο. Στη Λεμεσόν και στην Πάφο, και εκεί όμως να πω το εξής. Έχουν φύγει κάποιοι γιατροί από τις πρώτες βοήθειες, αλλά πρέπει να δοθεί έτσι λίγος χρόνος, γιατί παίρνει λίγο καιρό η διαδικασία για να προσλάβεις κάποιους πλέον μέσω της αγοράς υπηρεσιών και να βρεις συγκεκριμένες ειδικότητες. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, αγαπητέ Ανδρέα, αυτή η διαδικασία της στελέχωσης, εκεί και όπου υπάρχει αυτή η υποστελέχωση, θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Και θα είμαστε σε θέση πλέον να λειτουργήσουμε σωστά εκεί και όπου πρέπει. Και το τελευταίο που θέλω να πω και να κλείσω αυτή την πρώτη μου παρέμβαση, είναι το γεγονός ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουν γίνει κάποιες καταχρήσεις του συστήματος. Ήταν λογικό αυτό, νομίζω, το αναμέναμε. Και από πλευράς. Να το δούμε στην πορεία αυτό. Μετά να το δούμε, γιατί έχω να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, να πάω στον Νίκο τον Κέντρο. Το ΑΚΕΛ πολεμούσε για το ΓΕΣΥ εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν από τους πρωτοπόρους και πρωτεργάτες της εφαρμογής ενός σχεδίου υγείας. Το στήριξε τώρα με την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Έχει όμως ενστάσεις όσον αφορά τη λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων, τον τρόπο που έγινε, αν θέλεις, η αυτονόμηση. Είναι γνωστό. Που είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Εμείς λέγαμε ότι έπρεπε πρώτα να αναβαθμιστούν τα δημόσια νοσηλευτήρια και μετά να προχωρήσει η εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Αυτό δεν σήμαινε όμως ότι δεν θα έπρεπε να μπαίναμε στο ΓΕΣΥ, παρά τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν. Και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν τη συγκεκριμένη στιγμή, αυτή την περίοδο μετά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, είναι ένα κατ' γεγονότος ότι αποκόπησαν πάρα πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά, δεκάδες εκατομμύρια από τον τομέα της υγείας τα τελευταία χρόνια. Και ξέρετε, όσο και να θέλουμε να παρουσιάζουμε έτσι μια καλή εικόνα για τα δημόσια νοσηλευτήρια, ο κόσμος ο οποίος τα επισκέπτεται, αλλά και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και το προσωπικό που είναι στα δημόσια νοσηλευτήρια αισθάνονται αυτά τα προβλήματα και τα ζουν στην πράξη αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Δεν φτάνει ο Υπουργός να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν προβλήματα τόσο μεγάλα στα δημόσια νοσηλευτήρια και να απαντά σε βουλευτές, όπως έγινε κατά τις ομιλίες του προϋπολογισμούς. Ένας από αυτούς ο οποίος ανέδειξε προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι ο ίδιος ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έτσι, ναι. Στην ομιλία του στους προϋπολογισμούς. Επομένως, προβλήματα υπάρχουν. Και αυτά τα προβλήματα, εάν αντιμετωπίζονταν την ώρα που φωνάζαμε εμείς, σίγουρα θα ήταν περιορισμένα. Δεν λέγαμε ότι θα εφαρμοζόταν το ΓΕΣΥ και όλα θα πήγαιναν μια χαρά. Σίγουρα προβλήματα θα υπήρχαν και υπάρχουν. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα τώρα στα τμήματα των πρώτων βοηθειών, γιατί εκεί είναι εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν λέω ότι το πρόβλημα είναι στη Λάρνακα και στην Πάφο και στη Λευκοσία. Αν πάτε και ρωτήσετε τον κόσμο, έχει ανθρώπους που περιμένουν 5 ώρες για να εξυπηρεθούν για επίγοντα περιστατικά. Και το επίγον, ξέρετε, όταν το βλέπει ο γιατρός μπορεί να κρίνει ότι δεν είναι τόσο επίγον. Όταν το παιδάκι το δικό μου όμως ή το δικό σου ή το οποιοδήποτε ανθρώπου βράζει και στον πυρετό, είναι το πιο επίγον περιστατικό του κόσμου τα μεσάνυχτα. Και θα πρέπει να το δει κάποιος ειδικός. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω πόσο επίγον είναι. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Υπάρχει σε πολλά νοσοκομεία υποστελέχωση, σχεδόν σε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια, και εδώ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχουν φύγει πάρα πολλοί γιατροί και ο λόγος ήταν όλα αυτά τα μετακίνητρα. Νίκο, επειδή αναφέρθηκε στον Αβέροφ, εμένα μου άρεσε η ομιλία του Αβέροφ. Με δικαίωμά σου. Μ' άρεσε γιατί. Άνοιξε το θέμα, άνοιξε ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτους εκείνη την ομιλία του, θέμα αμοιβών και όλα αυτά που ήθελαν από την αρχή να μπουν στο τραπέζι. Ξέρετε, με αυτό το θέμα των αμοιβών όμως, εάν κάποιοι δημιούργησαν πρόβλημα με καταχρήσεις στο ΓΕΣΥ, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι γιατροί. Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Που έκαναν καταχρήσεις. Εννοείται αυτό. Αλλά για να γίνεται όμως, ίσως να επιτρέπει και το σύστημα όπως είναι. Ξέρετε, έτσι, ότι, να γίνεται καταχρήσεις. Πρέπει να το φτιάξουμε.
γιατρούς, οι προσωπικοί γιατροί αμοιβές τους, ο τρόπος με τον οποίο αμοιβούνται, είναι εγγυημένες για 3 χρόνια. Ναι, όταν θέλαμε να δώσουμε κίνητρα για να μπουν γιατροί στο ΓΕΣΥ, πρέπει να λέμε και τις αλήθειες, δεν πρέπει να ξεχνούμε την κατάσταση που υπήρχε όταν το Υπουργείο, ο ΟΚΙΠΗ, προσπαθούσε να προσελκύσει γιατρούς για να ενταχθούν στο ΓΕΣΥ. Εκεί έγιναν κάποια πράγματα τα οποία εντάξει μπορεί να χρήζουν, να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Μπορεί να χρήζουν βελτίωση. Και είναι και ο εξοπλισμός, Αντρέα, και ο εξοπλισμός των δημόσιων νοσηλευτήριων. Εάν τα πράγματα δεν βελτιωθούν με μαθηματική ακρίβεια, όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος θα εξυπηρετεί το καλύτερα στα δημόσια νοσηλευτήρια, πού θα οδηγηθεί? Θα οδηγηθεί στους ιδιώτες πάλι. Και τα δημόσια υπάρχει ο κίνδυνος να ιδιωτικοποιηθούν, έτσι. Μάλιστα. Αν δεν απάντησε ο Υπουργός ότι δεν μπαίνει θέμα ιδιωτικοποίησης των νοσοκομείων, είπε ο Υπουργός. Δεν μπαίνει θέμα. Ωραία, χαιρόμαστε για αυτή την τοποθέτηση. Έκανε μια τοποθέτηση, δεν ξέρω τώρα αυτό πώς. Χαιρόμαστε για αυτή την τοποθέτηση του Υπουργού. Υπάρχει όμως μια ανησυχία ανάμεσα στον κόσμο, ο οποίος υπάρχει. Υπάρχουν προβλήματα όμως τα οποία θέλω να θίξω ένα συγκεκριμένο. Με τον κόσμο του καρκινοπαθείς, οι οποίοι χρήζουν σκάπκι ή μεγαλύτερης φροντίδας, ίσως και καθημερινής κάποιοι. Και έχουν έρθει παράπονα και σε μένα ότι πάνε άνθρωποι εκεί και πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά και ίσως είναι αυτό κάτι το οποίο πρέπει είναι να είναι μια κατηγορία που χρήζει ιδιαίτερη, σωστό. Ήταν όλα δωρεάν εφόσον υπήρχε κάρτα νοσηλείας, έτσι, για τους καρκινοπαθείς, που λόγω της ασθένειας εκδιδόταν αυτόματα η κάρτα νοσηλείας. Στην προκειμένη περίπτωση, οι καρκινοπαθείς, ιδίως αυτοί που μετακινούνται από άλλες πόλεις στη Λευκωσία, είτε από την Λεμεσό, είτε από την ελεύθερη περιοχή Αμοκώστου, είτε από την Λαρνακά, έχουν επιπρόσθετα έξοδα. Μάλιστα. Και ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Μάλιστα. Να πάω στον Μιχάλη τον Δαμιανό. Ήθελα τη δική σας άποψη. Βέβαια, αγαπητέ Μιχάλη, όταν το κίνητρο είναι μεγάλο και όταν τα χρήματα είναι πολλά σε ένα γιατρό που θα ενταχθεί στο ΓΕΣΥ, γιατί να μείνω στο κρατικό νοσηλευτήριο? Ναι, ωραία, εντάξει. Για να μπουν γιατροί στο ΓΕΣΥ έπρεπε με κάποιο τρόπο να δελεάσουν. Είχαμε αρκετά προβλήματα στους πρώτους μήνες εφαρμογής του ΓΕΣΥ, οπότε έπρεπε με κάποιο τρόπο τα προβλήματα να λυθούν. Το κυριότερο που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι στην ευχάριστη θέση να βλέπει σύσσωμε την αντιπολίτευση να στηρίζει το ΓΕΣΥ. Άρα, όλα τα πολιτικά κόμματα μαζί έρχονται και λένε ότι ναι, ξεκίνησε το ΓΕΣΥ πριν 6 μήνες, το πληρώνουμε 10 μήνες, αλλά στην ουσία ξεκίνησε πριν 6-7 μήνες. Και υπάρχουν κάποια προβλήματα και να φτιάξουν αυτά τα προβλήματα. Μπορεί να λέμε εμείς ότι αυτό το οποίο ψηφίσαμε δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο εφαρμόζεται, όμως από τη στιγμή που τα πολιτικά κόμματα συμφωνούν όλα με τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ, ωραία, είμαστε εδώ να φτιάξουμε τα προβλήματα. Τα περισσότερα πράγματα, πέραν από τα ουσιώδη προβλήματα που υπάρχουν, υπήρχε πάντοτε και το, βγήκαν προς τα έξω και το θέμα των υπερχρεώσεων. Έχουμε ακούσει ενδεχομένως γιατί υπήρχαν αυτές, ή στα μάτια του κόσμου θα έλεγα, υπερχρεώσεις. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή το ΓΕΣΥ δεν έγινε για να βγάζουν κάποιοι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τη στιγμή που όταν ιδιώτευαν έβγαζαν. Ελάχιστα, πολύ λιγότερα. Ακριβώς. Δεν είναι αυτός ο στόχος του ΓΕΣΥ. Ο στόχος του ΓΕΣΥ είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, εμείς τι θεωρούμε, τα προβλήματα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα έχει το ΓΕΣΥ είναι θέμα προϋπολογισμού, ιδιαίτερα με τα δημόσια νοσηλευτήρια. Μπαίνουμε στη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ σε λίγους μήνες. Εκεί θα είναι τα προβλήματα μας και εκεί πρέπει να κάτσουμε και να δούμε πραγματικά πόσο θα μας στοιχίζει, πόσο θα μας στοιχίζει, θα μπορούμε να βγούμε από πάνω σε αυτή την διαδικασία. Δεν θα είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, αν είμαστε εκτός προϋπολογισμού εκατοντάδες εκατομμύρια, αυτά πρέπει να βρεθούν. Και αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν και μπορεί να έχουν να κάνουν σχέση και με υπερχρεώσεις. Δηλαδή, αν το ΓΕΣΥ. Πάντως, ο οργανισμός λέει ότι υπάρχει πλεόνασμα, δεν υπάρχει. Εντάξει, έτσι λέει ο οργανισμός, τα μαθηματικά, τα δικά μας έβγαζαν. Στη Βουλή τουλάχιστον τι είπε. Ωραία. Άρα, είναι και το οικονομικό θέμα προϋπολογισμού, κάτι το οποίο πρέπει έντονα να δούμε τους πρώτους μήνες του 2020, γιατί εάν δεν δουλέψει το ΓΕΣΥ, τότε τα χρήματα
και του κράτους αλλά και του φορολογούμενου, το οποίο το νιώθει ο φορολογούμενος στην τσέπη του, θα πηγαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό χαμένα και αυτό δεν είναι ο στόχος του ΓΕΣΥ. Πρέπει σε ένα, σε δύο χρόνια να ξέρουμε ότι είναι αυτόν, δουλεύει, παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες πληρώνουμε και ναι, θα υπάρχουν προβλήματα και θα προσπαθούμε προφανώς σύσσωμη πολιτική ηγεσία, τα πολιτικά κόμματα να τα φτιάξουν. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο θέμα από τη στιγμή που υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά εντάξει, πρέπει να λύσουμε και τα προβλήματα. Αυτό είναι σημαντικό που λες, τα κόμματα όλα να στηρίζουν τη μεταρρύθμιση. Υπάρχει αλλαγή στη φιλοσοφία, διότι η ΕΔΕΚ λέει, Σάβη, ότι έχει αλλάζει η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ. Η ΕΔΕΚ έχει τη δική της άποψη. Εμείς έχουμε ξεκάθαρο δημοκρατικό συναγερμό στη δική μας άποψη και δεν έχω αντιληφθεί με οποιοδήποτε τρόπο γιατί αυτά που λέμε να αλλάζουν τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ. Θέλω όμως να πω κάτι πριν να το ολοκληρώσω αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα για να τα καταλάβει ο κόσμος. Άλλο είναι ο προϋπολογισμός του ΓΕΣΥ που είναι σφαιρικός και όταν λέμε σφαιρικός σημαίνει ότι δεν αλλάζει, δεν μπορεί να ξεφύγεις, δεν μπορείς να βγεις εκτός προγράμματος γιατί είναι ένα συγκεκριμένο ποσό εκεί και όσο μεγαλώνει η πίτα απλώς μειώνονται οι απολαβές στον κάθε πάροχο, δηλαδή όσοι περισσότεροι μπαίνουν μέσα απλώς παίρνουν η πίτα ανακατανέμεται και παίρνουν λιγότερα μείωση χρήματα. Της μονάδας, όπως ακριβώς, η μείωση της τιμής μονάδας. Και άλλο είναι ο προϋπολογισμός του ΟΚΙΠΗ, που είναι τα κρατικά νοσηλευτήρια διαχείριση των κρατικών νοσηλευτήριων. Κάποιοι τα μπερδέψαν στην Βουλή. Ναι, γι' αυτό το ξεχωρίζω και εγώ τώρα για να μας ακούσουν και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, που εκεί έχουμε ψηφίσει δια νόμου ότι για τα επόμενα 5 χρόνια θα έρχεται το κράτος αρρωγός για να στηρίζει και να καλύπτει αυτά τα λύματα, γιατί πρέπει να εξορθολογιστούν οι δαπάνες για τα κρατικά μας νοσηλευτήρια. Και αυτό είναι που κάνει ο Υπουργός Υγείας. Έχω ακόμα στο μυαλό μου το Υπουργό Οικονομικό. Σας βγαίνει το οικονομίστικο μέσα. Μου βγαίνει. Αυτό όμως που ήθελα να ξεκαθαρίσω είναι ότι ο Υπουργός ενώπιον της Βουλής, ενώπιον όλων των πολιτικών παρατάξεων, δεν έχει κρύψει τα προβλήματα. Το αντίθετο, είδε έναν άνθρωπο εκεί που αντιλαμβάνεται απόλυτα τις δύσκολες καταστάσεις ως έναν βαθμό που βρισκόμαστε όσον αφορά κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει. Επιλύονται στην πορεία μέσα από τον προϋπολογισμό που είναι αυξημένος κατά 50%. Έχουν πραγματικά δοθεί κάποιες λύσεις και έχουν επενδυθεί πάρα πολλά στο ΓΕΣΥ. Πιστεύω ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν προσληφθεί ακόμη 70 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων στα κρατικά μας νοσηλευτρία. Μέσα στον προϋπολογισμό του ΟΚΙΠΗ υπάρχουν ακόμη νέες 300 νέες θέσεις για διοικητικών, ιατρικών και άλλου είδους προσωπικό. Στελεχώνεται και με ανθρώπινο δυναμικό, αλλά ενισχύεται και με εξοπλισμό, όπως έχω ήδη πει, γιατί έχουν δοθεί κονδύλια για το συγκεκριμένο. Ναι, αλλά Σάβη, αγαπημένη Σάβη, δεν είναι μόνο νοσοκομεία, δεν είναι μόνο τη Λευκωσία στη Λάρνακα, στη Λεμεσού. Υπάρχει το νοσοκομείο τη Πόλη Χρυσοχού, υπάρχει και στο πάνω στην. Όλα, στο, έτσι, όλα αυτά, τα κρατικά νοσηλευτήρια είναι κάτω από τον σήμερα. Είναι κάτω από τον ΟΚΙΠΗ και. Είναι η φαρμακείο σου, είναι πάνω εκεί στον πύργο. Δεν είναι η προσέγγιση μα να κρύψουμε τα προβλήματα. Απλώ δεν θεωρώ ότι είναι σε τέτοιο βαθμό τα προβλήματα που δεν επιλύονται. Τώρα, όσον αφορά το τι λέμε εμεί, λέμε το εξή πολύ βασικό, το οποίο έχει ελεγχθεί και από τον ίδιο τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού από το Βήμα της Βουλής. Λέμε ότι δεν είναι ενάντια στη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ να συνδυάζεις και το γεγονός ότι πόσους έχει γράψει ένας προσωπικός γιατρός μαζί με την παραγωγικότητα. Δηλαδή να μπουν κάποια ποιοτικά κριτήρια στον τρόπο που θα αμείβονται. Τα 2.500 άτομα είναι πάρα πολλά. Συγγνώμη. 2.500. Το έχουμε πει ότι ασθενείς είναι υπερβολικός αριθμός. Πάρα πολλά άτομα, όντως. Και θα ήταν καλό, έτσι, είχε ελεγχθεί και από τον Υπουργό Υγείας, ότι μια έτσι αναλογία 70 με 30, γιατί 30 είναι ποιοτικά κριτήρια, μπορεί να είναι και καλύτερος τρόπος για να μετράσει και την παραγωγικότητα. Έχουμε πει επίσης ότι δεν είναι ανάντια στη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ αυτοί που έχουν γράψει 2 με 2.500 να πρέπει να έχουν μια γραμματέα, έναν προσωπικό που θα το στηρίζει σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν αλλάζει η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ, ούτε αυτός είναι ο στόχος μας. Και να ξεκαθαρίσω και το τελευταίο πράγμα. Δεν υπάρχει, τίθεται θέμα, το έχει πει και ο Υπουργός Υγείας, το λένε όλοι, για την αποκρατικοποίηση, για την ιδιωτικοποίηση των κρατικών μας νοσηλευτήριων. Υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να ξαναδούμε μέσα στο ΓΕΣΥ, όπως ανάφερε κάποια ο κ. Κετσίρος εδώ, να πω και εγώ ότι θέλω να ενημερωθώ έτσι πιο εντελεχώς και για τα θέματα μαστογραφίας που είναι πάνω από 50 ετών, που είναι δωρεάν. Έχει εξειδικευμένες ομάδες που έχουν πρόβλημα. Είναι για τα πάπτες που έχουμε πει ότι είναι. Όλα έχουν πρόβλημα. Ναι, και για τα θέματα οστιοπόρωσης. Στο πουμονικό καρκινοπαθής ισχύει αυτό. Έχουν έρθει έτσι
έτσι κάποιες ομάδες του πληθυσμού και με ενημέρωση για κάποια πράγματα. Αυτά, αν υπάρχει περιθώριο, θα τα δούμε στην πορεία. Μάλιστα. Και εκεί όπου υπάρχουν αδυναμίες, θα τις αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να ωραιοποιούμε τα πράγματα. Συμφωνώ. Πρέπει να τα βλέπουμε για να τα λύνουμε. Ούτε αλλιώς, να τα μηδενίζουμε από την άλλη. Μηδενίζουμε, σαφέστατα. Νίκο, εσύ βλέπεις, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά στη Βουλή τελευταία με τους προϋπολογισμούς. Είχε μια σύγκρουση ο υπουργός με κάποιους βουλευτές. Εσύ βλέπεις αλλαγή φιλοσοφίας στο ΓΕΣΥ? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία θα οδηγήσουν αναπόφευκτα. Γι' αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε να προλάβουμε. Να μην οδηγήσουν σε αλλαγή της φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε τα πράγματα όλα οικονομικιστικά, εκεί είναι που μπορεί να οδηγήσουμε στην αλλαγή φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ και θα γίνω συγκεκριμένος. Χθες πήγαμε μια επίσκεψη στο νοσοκομείο Αμοχώστου για τα παιδάκια της παιδιατρικής. Μια επίσκεψη με την ΕΔΟΝ, με την ΠΟΓΟ και εγώ μαζί με τον Χριστάκη τον Τζοβάνι, τον συνάδελφο. Εκεί πήραμε κάποιες πληροφορίες, οι οποίες όντως ήταν ανησυχητικές. Επειδή οι αριθμοί και τα νούμερα στα λογιστικά δεν βγαίνουν, κυκλοφόρησαν φήμες ότι θα κλείσει η παιδιατρική στο νοσοκομείο της Αμοχώστου. Αυτό οδηγεί σε αλλαγή φιλοσοφίας. Ναι. Θα πρέπει το κράτος εκεί να σταθεί αρρωγός, να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του νοσοκομείου της Αμοχώστου, ούτως ώστε να γίνει ελκυστικό ως δημόσιο νοσηλευτήριο, ως πάροχος υγείας και να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιοχής. Εάν κλείσουμε τώρα, γιατί 5 ή 6 ή 8 παιδάκια νοσηλεύονται μόνο εκεί στην παιδιατρική, δεν είναι λύση. Και ένα παιδάκι να χρειάζεται νοσηλεία εντός νοσοκομείου, θα πρέπει τα κρατικά νοσηλευτήρια να μπορούν να παρέχουν έτσι αυτές τις υπηρεσίες. Διαφορετικά θα πάμε στους ιδιώτες. Εάν διαφορετικά πάμε στους ιδιώτες, αυτό είναι, Ανδρέα, αλλαγή φιλοσοφίας. Δεν θα υπάρξει συνύπαρξη ιδιωτικό νοσοκομείο με... Θα υπάρξει, αλλά είναι γι' αυτό που πρέπει να υπάρχουν. Είναι γι' αυτό που τονίζομαι την αναβάθμιση των κρατικών νοσηλευτήριων. Σε ό,τι αφορά τις καταχρήσεις από πλευράς των παρόχων υγείας. Φαίνεται από την έκθεση του γενικού ελεγχτή ότι κάπου υπήρχαν. Και θα πρέπει αυτές να αντιμετωπίζονται αποφασιστικά και αποτελεσματικά όταν εντοπίζονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Αυτά τα φαινόμενα όμως, στο βαθμό που υπήρξαν ή υπάρχουν, δεν μπορούν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, ότι το Γενικό Σχέδιο Υγείας έχει αποτύχει. Όχι, βέβαια, εννοείται. Αν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και στο βαθμό που υπάρχουν. Επίσης, εμάς μας προκάλεσε και ένα προβληματισμό η χρονική συγκυρία της δημοσιοποίησης των ευρημάτων του Γενικού Ελεγχτή τη στιγμή Να σε ρωτήσω στην ψύχρα. Θεωρείς ότι ακόμα 6 μήνες μετά το ΓΕΣΥ ότι υπάρχουν δυνάμεις τέτοιες και εντός του ΓΕΣΥ και εντός του ιατρικού κόσμου και μέσα στον πολιτικό κόσμο που πολεμάνε το ΓΕΣΥ και δεν το θέλουν? Ναι, το πιστεύω και θα σου το αποδείξω. Ναι. Με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Κάποιοι πολεμούσαν το ΓΕΣΥ και προσπαθούσαν να κρατήσουν τους γιατρούς έξω από το ΓΕΣΥ, τους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, και επικαλούνταν τις πενιχρές αμοιβές που τάχατε θα ελάμβαναν σε περιβάλλον ΓΕΣΥ. Είναι πολύ εύκολο να βρείτε τις δηλώσεις. Κάποιοι έλεγαν ότι οι αμοιβές τους θα ήταν πενιχρές. Τώρα επικαλούνται οι ίδιοι τις υπέρογγες αμοιβές που λαμβάνουν οι γιατροί και πάλι στο εντός του ΓΕΣΥ. Λοιπόν, δεν μπορώ αυτό να το θεωρήσω τυχαίο. Προσπαθούσαν να κρατήσουν τους γιατρούς έξω και τώρα, όταν μπήκαν μέσα, προσπαθούν να τους βγάλουν έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα και δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, Ανδρέα. Ένα search στο Google μπορούμε να τους βρούμε. Ναι, υπάρχουν συμφέροντα, αυτό είναι σίγουρο. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Μιχάλη. Εντάξει. Εγώ θα συμφωνήσω. Μετά θα κάνουμε μια βόλτα με ευχές μόνο. Ωραία. Πάμε. Θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Νίκο, διότι σίγουρα δεν πρέπει να βλέπουμε τα θέματα υγείας μόνο οικονομικά. Γιατί πολύ σωστά συγκεκριμένο στην πρώτη τοποθέτηση, όταν το παιδάκι σου είναι στις πρώτες βοήθειες και κάθεται 5 ώρες μέχρι να τον εξετάσει κάποιος, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον κόσμο για σένα για και σένα. Πρέπει να εξεταστεί. Και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να προσπαθούμε εμείς σαν πολιτικές δυνάμεις να καταφέρουμε μέσω του ΓΕΣΥ, είναι η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας να είναι ίση με το αν ήταν ιδιωτική. Γιατί την πληρώνουμε σαν να ήταν ιδιωτική από τις εισφορές μας κάθε μήνα. Άρα αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και δεν θα επιτευχθεί στον πρώτο χρόνο. Να λέμε τα πράγματα σωστά και όπως έχω. Οπότε ναι,
ο στόχος πρέπει να είναι αυτός, να υπάρχουν υπηρεσίες υγείας υψηλού επίπεδου. Εάν για να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες υγείας, τα χρήματα τα οποία θα χρειάζονται θα είναι υπέρογκα, είτε από την τσέπη του φορολογούμενου μέσων του κράτους, είτε από την τσέπη του μέσων των εισφορών, που σίγουρα δεν μπορούν να ανεβούν, είναι αρκετά υψηλές, λέω εγώ για παράδειγμα, τότε θα έχουμε να αποτύχει. Και για αυτό πρέπει να κάτσουμε και να το δούμε. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε να έχουμε όσο πιο ψηλές υπηρεσίες υγείας μπορούμε στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων. Και αν δεν θα είναι υψηλές οι υπηρεσίες υγείας, τότε θα πρέπει να κάτσουμε να τα ξαναδούμε για να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Μα έτσι κι αλλιώς το ΓΕΣΥ θα ελέγχεται από τη Βουλή έτσι κάθε στα τακτά χρονικά διαστήματα. Κάθε τρεις μήνες σχεδόν. Ωραία, ναι, αλλά δεν είναι. Επειδή υπάρχει πολιτική βούληση και επειδή συμφωνούμε στη φιλοσοφία. Εκεί είναι το κλειδί, αυτό, φίλε. Ακριβώς, αυτό είναι και γι' αυτό λέω. Υπάρχει όλον το έδαφος για να το κάνουμε όσο πιο σωστά μπορούμε, νοουμένου ότι δεν θα υπάρχουν υπερχρεώσεις, άρα πρέπει να τις κοιτάξουμε και ότι αυτοί που θα βγάζουν από το ΓΕΣΥ να βγάζουν σε λογικά πλαίσια. Εδώ στην Αγγλία, ολόκληρη χώρα και δεν δούλεψε στην αρχή το ΓΕΣΥ, ήθελε το χρόνο του. Δεν είναι μεγάλη μεταρρύθμιση. Δούλεψε το ΓΕΣΥ, όμως στην πορεία το δικό του ΓΕΣΥ, το NHS, δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πριν κάποια χρόνια για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί και εκεί θα υπάρχουν προβλήματα, οπότε υπάρχουν παντού. Όταν βρίσκουμε το πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε, θα λύνεται. Ευχαριστώ. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα μια βόλτα καμιά ευκούλα να κάνουμε στον κόσμο. Μας παρακολουθεί παραμονή Χριστουγέννων. Τη δικιά σας ευχή, κυρία Ορφανίδου. Γιατί άλλο να μιλήσουμε αφού μιλάμε για το ΓΕΣΥ. Θα πούμε πρώτα και πάνω απ' όλα, για μένα δεν υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό στον κόσμο από την υγεία μας. Και την υγεία αυτών που αγαπάμε και να έχουμε και το χρόνο να περνάμε έτσι καλά, να περάσουμε καλά αυτές τις μέρες μαζί με την οικογένειά μας, ο καθένας με την οικογένεια του. Είναι ευλογημένες αυτές οι μέρες και μακριά από έτσι έντονες διαμάχες και μακριά από τροχαία. Μακριά από τροχιά και είναι κάθε μέρα αυτό. Τι γίνεται. Είναι κάτι. Χθες έβλεπα, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Ανδρέα, έτσι τις ειδήσεις και είδα πάλι αυτό το τροχαίο με το μικρό εκεί, το νεαρό 21 χρόνο. Και λέω, Θεέ μου, πώς αντιμετωπίζετε έτσι, αυτό από τους γονείς. Να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε τα μάτια μας 14 στο δρόμο. Δεν είναι μόνο η δική μας ζωή, είναι και η ζωή των άλλων. Να ευχηθώ αγάπη, υγεία, επαγγελματική, προσωπική και ό,τι θέλει ο καθένας να το πετύχει και να μπει με το δεξί στη νέα το νέο έτος, το 2020, για όλους μας και για την πατρίδα μας και τον τόπο μας. Επιτέλους να φτάσουμε κοντά σε συνθήκες που να δημιουργούν τις συνθήκες απελευθέρωσης και επανένωσης αυτού του πολύπαθου νησιού. Είναι η μεγαλύτερη ευχή από την νέα γενιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο Κέτηρε, το δικό σου μήνυμα. Θέλω να ευχηθώ πρώτα απ' όλα σε ένα παιδάκι που ήξερε ότι σήμερα θα είμαι εδώ μαζί σου και σε αγαπάει ιδιαίτερα. Είναι ο Φλόρος στη Δερμολαξιά. Είναι παιδί με ειδικές ανάγκες, εργάζεται στο πρατήριο Βενζίνης εκεί. Τον ξέρεις. Και ήθελε να του απευθύνεις και εσύ. Να είναι καλά ο Φλόρος μου. Ο Φλόρος. Να είναι καλά. Και σε όλα τα παιδιά του κόσμου να ευχηθούμε καλή χρονιά και να είναι δημιουργική, με υγεία πάνω απ' όλα, έτσι. Ξέρετε, είναι αυτές τις μέρες που πρέπει να σκεφτόμαστε όλες τις γωνιές του κόσμου που υπάρχουν πόλεμοι, που υπάρχει αυτή η αδικία, που άνθρωποι αναγκάζονται να προσφυγοποιούνται, να μεταναστεύουν, να πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Και είναι αυτό το μήνυμα των Χριστουγέννων, που είναι εξορισμού αντίθετο και στο ρατσισμό και στη ξενοφοβία. Ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτές τις μέρες ίσως θα πρέπει να αναθεωρούμε τις σκέψεις, τις φοβίες, τις απόψεις μας, όλοι μας οι άνθρωποι. Και να ευχόμαστε και να προσπαθούμε να βοηθούμε όλο αυτόν τον κόσμο που βρίσκεται σε μια πιο δύσκολη θέση από τη δική μας. Τους λιγότερους τυχερούς από εμάς. Τους λιγότερους τυχερούς. Δεν φταίνε, ούτε θα πρέπει να αντιδρασόμαστε σε αυτούς, γιατί μπήκα σε μια βάρκα και αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν, να έρθουν στον δικό μας τόπο. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εμείς καλύτερες να είναι οι καρδιές μας για να μπορούμε να δίνουμε αγάπη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Μια τελευταία κουβέντα από το φίλο μου τον Μιχάλη τον Δαμιανό. Να ευχηθώ και εγώ σε όλον τον κόσμο καλά Χριστούγεννα, πάνω απ' όλα με υγεία, αλλά θα σταθώ και εγώ στο μήνυμα, στο δικό μου μήνυμα των ημερών, που είναι
εάν θα πεις αυτά τα Χριστούγεννα να μην οδηγήσεις. Είναι τραγικό να βλέπουμε κάθε τους τηλεοπτικούς μας δέκτες, παραμονές Χριστουγέννου, μάνες, να μας λένε για τα παιδιά τους που ένας μεθυσμένος οδηγός τα σκότωσε. Μάλιστα. Είναι τραγικό αυτά τα Χριστούγεννα όποιος οδηγήσει να μην πει για να είναι Χριστούγεννα για όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ, εύχομαι τα καλύτερα. Έτσι με τη νέα χρονιά θα είμαστε πάλι μαζί εδώ. Καλές γιορτές σε εσάς και στον κόσμο όλο. Να πάμε φίλες και φίλοι τώρα στο δικό μας άνθρωπο, εκεί στη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να πάμε στο Διευθυντή της Υπηρεσίας, τον Κλεάθιο Νικολαίδη. Αγαπητέ κύριε Νικολαίδη, καλημέρα και χρόνια πολλά βέβαια προκαταβολικά. Θέλουμε τη δική σας συνδρομή.